το διεκδικητικό πλαίσιο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδας εν όψη και της Πανελλαδικής Απεργίας στις 17 Απριλίου παρουσιάζει στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης που πραγματοποιεί σε όλη τη χώρα κλιμάκιο της ΓΕΣΕΜ επικεφαλής στον πρόεδρό της, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, τον οποίο και καλημερίζω γιατί σήμερα το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Ηράκλειο. Πώς είστε, κύριε Παναγόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Βουλγεράκη. Λοιπόν, ναι, ξεκινάμε λίγο, μας τα χαλάει ο καιρός γιατί θέλαμε να κάνουμε και κάποια δρόμενα. Αλλά νομίζω θα βελτιωθεί, έχουμε ώρα. Θα κάνουμε αυτό που έχουμε πει, θα πάμε σε εργασιακούς φόρους, θα δούμε δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, θα μιλήσουμε στα κανάλια, θα μοιράσουμε το υλικό με το οποίο λέμε ότι την ώρα που η ακρίβεια είναι στο Θεό, οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα. Όπως ξέρετε, οι μισθωτοί δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας παρά να ενδυναμώσουν την αγοραστική δύναμη του μισθού. Δυστυχώς όμως τα εργαλεία λείπουν. Γιατί με τους μνημονιακούς νόμους, που για να μην κάνει κανένας τον αθώο, τους μνημονιακούς νόμους όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τους ψήφισαν και τους στήριξαν, μας έχουν απαγορεύσει τη σύναψη λογικών συμβάσεων, μας έχουν απαγορεύσει να προσδιορίζουμε τον κατώτερο μισθό οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, όπως κάναμε με το συμβολικό ποσό, όπως θα θυμάσετε, 751 ευρώ που για 16 χρόνια δεν άλλαξε παρά πριν μερικούς μήνες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, να καταλάβει ότι αυτό είναι το όπλο και το εργαλείο. Ο ιδιωτικός τομέας δεν σηκίζεται από το κράτος. Εμείς διεκδικούμε αυξήσεις από τους εργοδότες, δεν ζητούμε να μας πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται υπομονή, επιμονή και να είμαστε όχι στην προοπτική την απεργία του 17 του Απρίλη, μέχρι τις 17 Απρίλη αυτή η διαδρομή να είναι αγωνιστική, παραγωγική και να πιέζει την κυβέρνηση. Κύριε Παναγόπουλε, ακρίβεια στο Θεό, μισθή στα τάρταρα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συν ένα ακόμα, εργασιακές σχέσεις μέσα στους εργασιακούς χώρους, οι οποίες πραγματικά είναι άξιες όχι να μνημονευθούν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις να καταγγελθούν. Εδώ ποια είναι η θέση σας και πώς θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, εδώ πώς μπορεί να προστατευθεί μέσα σε όλα αυτά ο εργαζόμενος, είναι μεγάλα κομμάτια, είναι μεγάλα θέματα, πάλι, είναι καθημερινότητα. Πάλι κυρία Δουλγεράκη, η απάντηση είναι μία. Με συλλογικές συμβάσεις, με συμφωνίες εργοδοτών εργαζομένων και έλεγχο, γιατί έχετε δίκιο, γιατί η κυβέρνηση, η τρομάρα της δηλαδή, γιατί είπε πολλά ψέματα σε αυτό, πήρε την επιθεώρηση εργασίας και την έκανε δίθεν ανεξάρτητη αρχή και δεν έκανε απλά ανεξαρτητοποίησε τις ευθύνες της για την αγορά εργασίας. Άρα τώρα φταίει κάποια ανεξάρτητη αρχή και η αγορά εργασίας, όπως ξέρετε, δεν είναι αγκούρια, κολοκυπάκια και ντομάτες, είναι άνθρωποι η αγορά εργασίας, είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Μου έλεγαν στα Χανιά και στο Ρέθινο, προηγήθηκε της επίσκεψης του Ηρακλείου, ότι ένας άνθρωπος είναι για να ελέγχει τις επιχειρήσεις. Αν είναι δυνατόν, ότι μπορούν ακόμα και αν πετύχουμε κάποια πράγματα με αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τη ζητήματα εργασιακών σχέσεων, υγιεινής και ασφάλειας και κυρίως ασφάλειας, όταν κάθε τόσο μετράμε και θύματα εργατικών δυστυχημάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο και ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που εσείς ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού στο νησί εργάζεται εποχικά, εργάζεται μέσα σε πάρα πολύ άθλιες συνθήκες και μάλιστα χωρίς τη στοιχειώδη προστασία και τις αμοιβές που θα έπρεπε να έχουν άνθρωποι που εργάζονται 6 μήνες στον χρόνο. Ούτως ή άλλως, λίγο πριν, δηλαδή στην αρχή της εκπομπής, τα λέγαμε και με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα δύσκολα μέσα στον χώρο του τουρισμού για τους εργαζόμενους και πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, από τον οποίο μάθαμε ότι μόλις χθες έγινε η καταγγελία ότι υπάρχουν και εργασιακοί χώροι όπου η παρουσία ενός εργαζόμενου αντί να γίνει με ψηφιακή κάρτα γίνεται με βιομετρικά στοιχεία και έλεγε χαρακτηριστικά αυτό είναι αιτία πολέμου. Βέβαια, γιατί κοιτάξτε τι κάνουν. Η ψηφιακή κάρτα πρέπει να ξέρετε ότι ήταν πρόταση των συνδικάτων. Νομοθετήθηκε το 2000,
10 με την κυβέρνηση τότε του Γιώργου Πανδρέου, αλλά λόγω των μνημονίων όλο αυτό ατόνισε, δεν προωθήθηκε καθόλου. Το επαναφέραμε όταν η χώρα είχε βγει πλέον από τα μνημόνια, όπως είχε βγει, και υιοθετήθηκε, και σωστά, ορθά υιοθετήθηκε, για να είναι ένα εργαλείο να πολεμήσουμε τη μαύρη, την αδήλωτη, την υποδηλωμένη, την ψευδώς δηλωμένη εργασία. Οι εργοδότες ψάχνουν να βρουν τα παραθυράκια και τις τρύπες. Γνωστό άλλωστε άθλημα στην Ελλάδα, να βρουν με ποιο τρόπο θα ξεφύγουν, πώς θα πάρουν τον έλεγχο της κάρτας αυτής στο χέρι τους για να την χτυπούν και να δίνουν τα στοιχεία κατά το δοκούν. Εδώ πρέπει και οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνουν τη δυσκολία και τις πιέσεις που δέχονται, να είναι πάρα πολύ αυστηροί και να μην δέχονται με κανέναν τρόπο η κάρτα, είτε με την παροχή στοιχείων που τους αφορούν, να γίνεται να τη χρησιμοποιεί ο εργοδότης όπως θέλει, έτσι να μην μπορεί να είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό σε οποιονδήποτε έλεγχο, σε οποιαδήποτε καταγγελία, σε οποιαδήποτε δικαστική ή ακόμα και συνδικαλιστική διεκδίκηση. Το ξέρετε, γιατί θα το έχετε ακούσει, ότι ο φόβος για απόλυση ή για την οποιαδήποτε μείωση πάντα βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Όπως επίσης πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, εγώ θέλω να σας το αναφέρω, κύριε Παναγόπουλε, θέλω να σας το πω, δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από ένα δάχτυλο που δεν με χωράει, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει ακούσει ο καθένας από εμάς, και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, απλά φαίνεται η δουλειά μας αυτή την ώρα και την ακούει ο κόσμος, ότι ξέρετε, αν υπήρχε μια ισχυρή γεσέ ενδεχόμενα να μην ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν τα εργατικά κέντρα, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, και έχουν στηρίξει τους εργαζόμενους στην Κρήτη. Αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Να το ολοκληρώσω μόνο, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, παρακαλώ, μιας που το έκανα. Τα εργατικά κέντρα της Κρήτης, είτε στα Χανιά, είτε στο Ηράκλειο, είτε στο Λασίθι, είτε στο Ρέθυμνο, ακόμα και το εργατικό κέντρο στη Ρόδο, που πολλές φορές μιλάμε μαζί τους, με τον κύριο Εγκλέζο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Αλλά εκείνο το παράπονο και η πικρία, μα πού είναι αυτή η διοίκηση της ΓΕΣΕ, γιατί δεν είναι τόσο κοντά μας? Πάντα υπήρχε και δεν ξέρω αν συνεχίσει και να αποκλείεται αυτό να σας το έχει πει, να σας το έχουν πει τα εργατικά κέντρα? Όχι, για εργαζόμενους το λέω. Της Ρόδου. Θα σας όχι, πω γιατί. Όχι, άλλο εννοώ. Εμείς οι εργαζόμενοι το λέμε, και είπα ευτυχώς που έχουμε τα εργατικά κέντρα. Αυτό είπα. Τότε αυτό δείχνει, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Δείχνει μια άγνοια. Η ΓΕΣΕ είναι ακριβώς οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα. Αυτά έχει μέλη. Η ΓΕΣΕ είναι 45 άνθρωποι που, ξέρετε, δεν είναι με την ίδια ταυτότητα ούτε με τις ίδιες απόψεις. 45 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η ΓΕΣΕ. Τι έχουν ως μέλη? Έχουν τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα. Τα εργατικά, εγώ λέω, το είπα και το ξαναλέω, ότι είμαστε τυχεροί που στην Κρήτη και στη Ρόδο βεβαίως έχουμε πολύ ισχυρά εργατικά κέντρα και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πατάμε ένα κουμπί και κάνουν τα εργατικά κέντρα και στις άλλες περιοχές ό,τι θεωρούμε σωστό και πρέπον. Το αντίθετο θα σας έλεγα. Γιατί δυστυχώς και τα συνδικάτα έχουν τις αγκυλώσεις, έχουν τη γραφειοκρατία τους, έχουν τον κομματισμό, έντονο κομματισμό και την παραταξιοποίηση, και αυτά, με αυτό, αυτά τα αδυνατίζουν. Αλλά η ΓΕΣΕ, ωραία, έχουμε 10 άνθρωποι, μοιράσαμε την Κρήτη και ήρθαμε, θα κάνουμε την Κρήτη, πήγαμε στην Πελοπόννησο, ωραία, αυτό δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι τα εργατικά κέντρα, και προσέξτε, έχουν ένα δίκιο και η διοίκηση των εργατικών κέντρων. Από κάτω πρέπει να είναι και τα σωματεία ισχυρά. Γιατί τα σωματεία είναι μέλη των εργατικών κέντρων, μην της ΓΕΣΕ, και μέλη των ομοσπονδιών. Να είναι ισχυρά, παρεμβαίνουν τα καθημερινά, να στηρίζουν τα μέλη τους, τους εργαζόμενους που πλήττονται, που είναι έρμεοι παραβατικών συμπεριφορών των εργοδοτών. Αυτό χρειάζεται, και χρειάζεται, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, και μια ανάληψη ευθυνών και από τον καθένα ατομικά εργαζόμενο. Δηλαδή, μη φοβάται. Ξέρουμε το φόβο, καταλαβαίνουμε πώς τον σπέρνει ο εργοδότης. Οι εξουσίες στο φόβο στηρίζονται. Αλλά όταν έχουμε δίκιο και όταν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία,
και αυτό που σας έλεγα, η κάρτα εργασίας είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο για το δίκαιο μας, ότι δουλέψαμε υπερορία, ότι κάτσαμε πέραν του χρόνου εργασίας που προβλέπει η σύμβασή μας. Αυτά να τα περιφρουρούν ως κόρη οφθαλμού, γιατί ακόμα σε κάθε δικαστική ένδικη, δηλαδή διεκδίκηση, μπορεί να παίξει, να παίξουν σημαντικό ρόλο. Κύριε Παναγόπουλε, 17 Απριλίου 24ωρη πανελλαδική απεργία και βάζουμε ως προτεραιότητα την ακρίβεια και τους μισθούς μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Βεβαίως, αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, αυτή είναι η μέθοδος για να αντιμετωπίσουμε οι μισθωτοί την ακρίβεια, υπερασπίζοντας την αγοραστική δύναμη υπάρχοντος μισθού. Αλλά μένουν πάρα πολλά κενά. Εμείς θέτουμε και άλλα ζητήματα που νομίζουμε, και το δείχνει αυτό και η επιστημονική έρευνα, ότι αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία. Παραδείγματος χάρη, ή την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Ξέρετε ότι μια μικρή αύξηση της τάξης ακόμα του 2 ή του 3% στον κατώτερο μισθό ή του 4% μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στη φορολογική κλίμακα ένα εργαζόμενο και τα 20 ευρώ που θα κερδίσει το μήνα να τα πληρώσει διπλάσια σε φορολογία. Η τιμαριθμοποίηση λοιπόν της φορολογικής κλίμακας, εμείς θέτουμε για τα προϊόντα που ικανοποιούν βασικές διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων, θα πρέπει τουλάχιστον για ένα χρόνο το ΦΠΑ να ανασταλεί και να μην υπόκεινται σε ΦΠΑ. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και να υπάρχει διατίμηση σε κάποια άλλα προϊόντα που ιδίως αφορούν και τα νέα ζευγάρια, τους νέους ανθρώπους. Ξέρετε, κάποιοι λένε σε μια ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει διατίμηση. Ναι, αλλά και σε μια ελεύθερη αγορά που γίνεται ασίδωτη, πρέπει να ληφθούν μέτρα τουλάχιστον την περίοδο της ζωής της ασυδοσίας. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν αυτά, και βεβαίως βάζουμε και ένα ζήτημα που αφορά στις... γιατί φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και στην Κρήτη, και να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω, αλλά στην Αττική τα ενίκια είναι για αυτά στο Θεό. Ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί με το μισθό του να ανταπεξέλθει, και γι' αυτό χρειάζεται και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το μείζον θέμα που μας αφορά σαν Έλληνες, μας αφορά σαν χώρα. Η Ευρώπη γυράσκει, αλλά εμείς είμαστε η πιο γυρασμένη χώρα της Ευρώπης και εξακολουθούμε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και μια πρόνοια δημογραφική που δυστυχώς δεν υπάρχει. Κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε και εσείς. Σας ευχαριστώ.